Λοιπόν, θα μας τα πει ο Ανέστης Δόκας σε λίγο, θα είναι εδώ. Αλλά πριν θέλω να σας παρουσιάσω τον κύριο Νίκο Σπυρόπουλο. Είναι ο Γενικός Διευθυντής της iSpirit και θα μιλήσουμε για υπηρεσίες πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, του επιχειρήν γενικότερα. Καταρχήν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εμείς καλά και σας ευχαριστώ. Που μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Λοιπόν, πολλή κουβέντα με τα POS και αν θα έχουν συνδεθεί με τις ταμιακές και αν οι μηχανοί ταμιακές θα είναι συνδεδεμένες με το τάξης. Περάσαμε από χίλια κύματα για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Μου αρκεί να έχω ένα POS στην επιχείρησή μου συνδεδεμένο με μια ταμιακή μηχανή και τίποτα περισσότερο? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές οι συνθήκες οι οποίες επιβάλλουν το τι θα συνδεθεί και με τι θα συνδεθεί. Να θυμίσω ότι οι ταμιακές μηχανές είχαν καταληκτική ημερομηνία διασύνδεση με τα POS 34. Ναι, μετά τώρα, από παρατάσεις. Ναι, ναι, τώρα είναι η διασύνδεση, χτες έληξε η διασύνδεση των POS με τα ERP. Mm-hmm. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο project αυτό στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Νομίζω είναι από τα πιο σύνθετα τα οποία είναι εν εξελίξη αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κλείσει. Ναι. Πληροφορίες λένε ότι το Υπουργείο Οικονομικών άτυπα μέχρι 31 δεκάτου, εμείς το καταλαβαίνουμε από τις πλατφόρμες μας, γιατί βλέπουμε μέχρι πότε μπορούμε να βάλουμε ημερομηνία εγκατάσταση στους πελάτες μας. Είναι κάτι τόσο δύσκολο και είναι κάτι το οποίο είναι αυτό και τίποτα άλλο ή είναι κάτι που μπορεί να έχει επιλογές, ναι, και να είναι ένα ψηφιακό εργαλείο το οποίο θα κάνει καλύτερα τη δουλειά από ένα άλλο εργαλείο? Έχετε πολύ το δίκιο. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Ένα είναι το soft POS και δύο διαφορετικούς νόμους. Ο ένας νόμος έχει να κάνει αυτό με τις ταμιακές μηχανές και τα POS, το σίδερο που λέμε, ναι, είτε αυτό είναι φορολογικό μηχανισμό, και ο δεύτερος νόμος έχει να κάνει, αυτή είναι η απόφαση Α198, και ο δεύτερος νόμος έχει να κάνει με το ILO, που είναι ο πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ο πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ο οποίος αντικαθιστά το σίδερο ή την ταμιακή, το φορολογικό μηχανισμό και συνδέεται με το POS. Αυτό είναι πιο ελαστικό το μέτρο. Παίζει ρόλο το ποιος θα είναι ο πάροχος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Όχι. Όχι. Ο πάροχος ηλεκτρονικής, οι υπηρεσίες είναι ίδιες. Ο πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η δουλειά του είναι πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, διαφυλάσσει τα παραστατικά, τα αρχιοθετεί για την επιχείρηση, για λογαριασμό της επιχείρησης, έτσι, και έχει την ευθύνη για αυτά, έτσι ώστε αν το κράτος ζητήσει έλεγχο, τότε να ανατρέξει τον πάροχο και να μην κυνηγάει με το για τα γάνι, πώς λέγεται αυτό, την επιχείρηση να ψάχνει να βρει τα παλιά του αρχεία και αν τα βρει και τι έγινε. Επόμενη ερώτηση. Τα POS φαντάζομαι έχουν ένα είδος τεχνολογίας που θα κυμαίνεται από μηχάνημα σε μηχάνημα. Υπάρχει επιλογή POS που αλλάζει και τον τρόπο συναλλαγών σε μια επιχείρηση? Κοιτάξτε να δείτε, είναι τρία διαφορετικά τα συστήματα αυτά τα οποία επιλέγουμε. Εμείς έχουμε επιλέξει το soft POS προς το παρόν, ναι, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση τη δική μας και την εφαρμογή, το ERP, την iSpirit, μιας μεγάλης εταιρείας, η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο που κάνει αυτό το κομμάτι, έχει το 50% της αγοράς. Μετά είναι το κουτί, γιατί θέλουμε να βλέπουμε, ναι, το κουτί, να τυπώνουμε το, ναι, χαρτάκι ή οτιδήποτε, που είναι το hard POS. Ναι. Έτσι. Και το τρίτο είναι το peer-to-peer, το οποίο τι είναι? Είναι ταμιακή και, ναι, το POS. Είναι τρεις διαφορετικές τεχνολογίες. Θέλουμε να μπούμε στην ιστορία των POS. Έτσι. Θέλουμε να μπούμε στην ιστορία των POS όσο να αφορά το soft POS. Mm-hmm. Αυτό να έρθει, ναι, να, ναι, λειτουργήσει καλύτερα. Έτσι ώστε να πάμε σε μια ενιαία πλατφόρμα η οποία αυτή θα μπορέσει να κάνουμε και τη δουλειά μας πιο άνετα και πιο αυτοματοποιημένα. Να το πω λίγο πιο απλά. Το αν θα πάω στην iSpirit ή θα πάω στην Χύψη Σπυλιόπουλος, έχει διαφορά στο τελικό, στον τρόπο που δουλεύει και τιμολογεί μια επιχείρηση και αξιοποιεί τα δεδομένα της? Κοιτάξτε, ανάλογα, εμείς προσφέρουμε κάποιες υπηρεσίες, οι οποίες πάνω κάτω, αν τις βάλουμε σε μια γραμμή, είναι όλες ίδιες. Δηλαδή, τι λέμε, εκδίδουμε ηλεκτρονικά τιμολόγια, ναι, από το πρόγραμμά μας, παρακολουθούμε την οδική διαχείριση, ναι, τα αποθηκεύουμε, τα στέλνουμε στο λογιστή, τα στέλνουμε στη MyData, τα συνδέουμε με POS. Όλοι αυτό κάνουμε όσον αφορά. Οι πιστοποιημένοι πάροχοι είμαστε 20. Ναι. Έτσι, στην Ελλάδα δεν είμαστε παραπάνω. Ναι. Είναι δύσκολο project και αυτό. Έχουμε πάρει αυτή την αδειοδότηση από την ΑΔΕ και την αξιοποιούμε. Και η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπαίνει παντού, σε όλα τα επίπεδα πια. Δηλαδή, ψηφιακά θα γίνει το, ναι, ναι, όλο, ναι, κόλπο. Ναι. Ο κόλπο εννοώ το κόλπο της πληροφορικής και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Από την άλλη, όμως, να ξέρετε ότι
το κομμάτι της, το παλιό καθεστώς που μας έχει μείνει, το οποίο και αυτό τρέχει, είναι in progress, μια ταμιακή μηχανή να το πούμε έτσι, βοηθάει κάποιους ανθρώπους να, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην τεχνολογία. Mm. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι, ναι, δηλαδή, ένας αρτοποιός που είναι παραδοσιακά, ναι, μέσα στο αρτοποιείο και δουλεύει ως 5 ώρα το πρωί για να φάμε εμείς το ωραίο το κουλουράκι μας, δυσκολεύεται. Μπορεί σήμερα κανείς να μείνει σε αυτή την κατηγορία που περιγράφεται, δηλαδή να μείνει έξω από την ψηφιακή εποχή, από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μοιάζει να είναι ένα κατακλυσμιαίο κύμα αυτή τη στιγμή που έχει πέσει παντού. Μπορεί κάποιος να μείνει απ' έξω. Και για να μην μείνει απ' έξω, τι πρέπει να κάνει? Δεν μπορούμε να χάσουμε το δρόμο της τεχνολογίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε επιχειρήσεις, γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Mm. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την τεχνική νοημοσύνη για να γυρίσουμε την πλάτη, σωστά, γιατί θα μας εκδικηθεί. Δεν μπορούμε να μείνουμε εκτός της τεχνολογίας. Κανείς δεν έμεινε χωρίς κινητό σήμερα, είναι ελάχιστοι. Mm-hmm. Τους βλέπουμε και, yeah, τους ανθρώπους αυτούς και στην τηλεόραση να μένουν σε σπηλιές. Το έχουμε, yeah, δει και αυτό. Yeah. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Ο κόσμος πάει μπροστά. Έτσι, πρέπει όμως, τι πρέπει να κάνουμε? Γιατί είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική ερώτηση, νομίζω. Και αυτός είναι και ένας λόγος, και θέλω να το πω και εδώ στην εκπομπή, που θα πάω στις εκλογές του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ναι. Πρέπει να εκπαιδευτούμε και πρέπει να βρεθούν πόροι, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις μην πληρώνουν διπλά και τριπλά χρήματα. Το κράτος πρέπει να δώσει πόρους, να τους βοηθήσει να μετασχηματιστούν ψηφιακά, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Δηλαδή πρέπει να εκπαιδευτεί ο κόσμος. POS, ταμιακή μηχανή. Περιγράψατε πως αυτά τα τρία δουλεύουν μαζί. Αυτά είναι τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεται σήμερα μια εταιρεία. Θα σας πω, είναι POS, ταμιακή μηχανή, ναι, αλλά είναι και ERP με POS. Ναι. Δηλαδή το ψηφιακό που είπαμε κομμάτι. Το ένα ήταν το hard κομμάτι, ναι, το σιδερένιο κομμάτι, ναι, το κλειστό κύκλωμα αυτό. Δεν το θέλει κανείς και ειδικά δεν το κράτος, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει. Και λογικό. Το soft κομμάτι όμως, που είναι το ERP και ο πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δεν μένει εκεί. Προχωράμε παρακάτω. Έρχεται το ψηφιακό δελτίο αποστολής, μάλιστα τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης. Επίκειται υποχρεωτικότητα, Έρχεται, ναι, αύριο έχουμε σεμινάριο γι' αυτό. Είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε σεμινάριο μαζί με το Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών. Ψηφιακό δελτίο αποστολής. Ψηφιακό δελτίο αποστολής, το οποίο τι κάνει? Στο πρώτο κομμάτι, από το 12ο μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο, δεν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, το 25, είναι απλά μια δήλωση ότι παίρνω, φεύγω, πάω, και εμπλέκει και το μεταφορέα, αλλά μετά εμπλέκει και τα προϊόντα πάνω στο δελτίο αποστολής, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας, οι οποίοι θα μας ακολουθούν και σε κάποιον, σωστά, έλεγχο θα εκτεθούμε αν δεν τα έχουμε κάνει τα πράγματα νόμιμα. Mm-hmm. Έτσι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης γι' αυτό βγάζω και ένα βιβλίο τώρα για τα ψηφιακά δελτία αποστολής και τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μαζί με τον πρόεδρο του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, τον Μιχάλη Μπόλικερ, ο οποίος έχουμε συνεργαστεί στο κομμάτι της πληροφορικής, εγώ στο κομμάτι της λογιστικής εκείνος, για να δώσουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να μάθει ο κόσμος τι θα συμβεί. Πότε είναι η εποχή που θα είναι όλα ψηφιακά? Όλα, όταν λέω όλα, 2030 δεν θα υπάρχει δυνατότητα. Και όχι μόνο με αυτά, δηλαδή τώρα μπαίνει το δημόσιο ηλεκτρονική τιμολόγηση. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα συναλλακτικής ισχύς με το χαρτί. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν θα μπορείς να πληρωθείς. Ναι. Ήδη το δημόσιο έχει βάλει το B2G, τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τον έχει εντάξει. Και είναι υποχρεωτικά, δεν πληρώνει αν δεν πάει μέσω πάροχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Είναι μια ψηφιακή εποχή αυτή που διανύουμε. Είμαστε στο μετέχμιο αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα δυσκολευτούμε να περάσουμε την δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εμείς έχουμε πιεστεί πάρα πολύ σαν εταιρείες πληροφορικής. Στα παιδιά μας, στους συνεργάτες μας στο γραφείο, δεν μπορούμε να τους πιέσουμε άλλο. Πρέπει και το κράτος να βάλει και αυτό λίγο πλάτη, έτσι ώστε να βοηθήσει επιχειρήσεις να ενταχθούν, γιατί κανείς δεν είπε όχι. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.